Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Με τους μισούς παραγωγούς διεξήχθη σήμερα στην Αλεξανδρούπολη η λαϊκή αγορά. Η λαϊκή άλλαξε ημέρα εν ώψη των Χριστουγέννων, ωστόσο η Τρίτη ήταν μάλλον ατυχής επιλογή, καθώς την ίδια ημέρα γίνονται λαϊκές αγορές σε άλλους τρεις δήμους του νομού και έτσι παραγωγοί μοιράστηκαν. Όσοι πάντως προτίμησαν τη λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης είχαν κίνηση καλύτερη από την αναμενόμενη, αλλά σαφώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Τα λαχανικά και τα είδη διατροφής είχαν την τιμητική τους στη λαϊκή αγορά της Τρίτης που έγινε δύο ημέρες νωρίτερα στην Αλεξανδρούπολη ελαίου Χριστουγέννων. Στη Χριστουγεννιάτικη λαϊκή συμμετείχαν λιγότεροι έμποροι και παραγωγοί από ό,τι συνήθως, καθώς την ίδια ημέρα γίνονται λαϊκές και σε άλλες τρεις πόλεις του Εύρου. Οι συντάξεις που δόθηκαν τη Δευτέρα, τα επιδόματα και οι αγροτικές επιδοτήσεις μάλλον έβγαλαν έξω τους καταναλωτές που επισκέφθηκαν τη λαϊκή δίνοντας μια όθηση στα ταμεία των παραγωγών. Δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε. Όπως βλέπετε, ξεπουλήσαμε. Βοήθησε το ότι και ο καιρός κράτησε, παρόλο που είχε λίγο κρύο το πρωί. Το ότι πληρωθήκαν συντάξεις, μισθοί, λίγο προώρα και τα λεφτά παίζαν στην αγορά. Επηρέασε έτσι ότι είναι και η τελευταία μέρα για το γιορτινό τραπέζι. Ναι, σίγουρα, ναι. Πέρασε τον κόσμο στη λαϊκή και τον ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, ο κόσμος που επισκέφθηκε τη λαϊκή αγόρασε μεν και έβαλε το χέρι στη τσέπη, όμως όχι τόσο βαθιά όσο σε προηγούμενες χρονιές. Οι αγορές έγιναν με φιδό και την κρίση προφανώς να μουδιάζει τα χέρια σε συνδυασμό με το τσουχτερό κρύο στην οδό Παπαναστασίου. Το χρήμα που δεν έχουν στην τσέπη τους έφτεξε. Ο καιρός δεν έφτεξε. Δεν είχαν χρήματα, οπότε δεν είχε ούτε κόσμο ούτε κίνηση σήμερα. Παραμονές Χριστουγέννων θα έπρεπε να δουλέψουμε. Σε σχέση με άλλες χρονιές δηλαδή. Ναι, καμία σχέση. Οι άλλες χρονιές ήταν πολύ πιο καλύτερα, πολύ πιο πολλοί κόσμος και τα παίρνουν πλουσιοπάροχα όλα. Τώρα κρατιούνται όλοι. Δυστυχώς. Οι αγορές πάντως έγιναν υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, μεν αλλά και με το βλέμμα στραμμένο σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν ούτε τα απαραίτητα. Τελευταία γιατί είχαμε άλλες δουλειές. Να. Οικονομικά λέτε θα είναι τα ψώνια για φέτος. Αν είναι οικονομικά, εξαρτάται. Σε ποιον απευθύνονται, σε ποιον απευθύνεστε. Για έναν άνεργο, όχι. Για έναν που έχει δουλειά, θα είναι καλύτερα. Ερώτηση προς τον κύριο Στουρνάρα, με την οποία ζητούν να μάθουν εάν προτίθεται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμασης. Απίθυνα 41 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο υπογράφοντα τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη, καθώς ο φόρος δεν είχε καμία συμβολή στα δημόσια έσοδα, ενώ εκατομμύρια πολίτες φτάνουν κάτω από τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι βουλευτές, η ζήτηση μεταξύ του 2009 και του 2013 μειώθηκε κατά 80%. Ενώ αναφορά γίνεται και στο μεγάλο ζήτημα της Εθαλομίχλης. Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέθεσαν 41 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο υπογράφοντα τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό για τη σκοπιμότητα του μέτρου από τη στιγμή που σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία και σχετική έκθεση του ΙΟΒΕ δεν προκύπτουν για το δημόσιο τα αναμενόμενα έσοδα. Σημειώνεται πως και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής, εξέφρασε την άποψη ότι η λελογισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο θα μπορούσε να αυξήσει την κατανάλωση του καυσίμου και να διευκολύνει τη θέρμανση πολλών οικογενειών. Η ερώτηση των βουλευτών μεταξύ άλλων αναφέρει: η οικονομική κρίση και η δραματική μείωση των εισοδημάτων έχει πλήξει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες σε αδυναμία προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η μέση τιμή του λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ έχει φτάσει από 0,68 το 2019 σε 1,24 το 2013. Επιπλέον, καθημερινά αναφέρονται θλιβερά περιστατικά πυρκαγιών και θανάτων από αυτοσχέδιες σόμπες και θερμαντικά σώματα, γεγονός που αποτελεί όνειδος για μια ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών στις μεγάλες πόλεις, καθώς η ρήπανση που προκαλείται από τη χρήση τζακιών αυξάνουν κατακόρυφα τα αερούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα πάνω από τα αποδεκτά όρια. Ανεξάρτητα από τους αριθμούς, η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα επέτρεπε σε πολλά νοικοκυριά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, επιτρέποντάς τους παράλληλα συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, τις οποίες η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τους πολίτες για τις στοιχειώδεις ανάγκες όπως είναι η θέρμανση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά,